για να πάμε να πάρουμε την πρώτη αντίδραση. Κυρίες και κύριοι, πάμε να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Πάνο Σκουρλέτη. Καλησπέρα, κύριε Σκουρλέτη. Καλησπέρα και σε εσάς. Θέλετε να ξεκινήσουμε με ένα σχόλιο σας για την εικόνα που εμφανίζει σήμερα η κυβέρνηση? Φαντάζομαι θα συμφωνείτε ότι δεν είναι η καλύτερη μέρα για την κυβέρνηση, έτσι δεν είναι? Προφανώς όταν υπάρχει μία παραίτηση ενός υπουργού και ιδιαίτερα του Νίκου του Κοντζιά, δεν είναι κάτι το οποίο μας χαροποιεί. Σε καμία περίπτωση αυτό φάνηκε και από την δήλωση του Πρωθυπουργού καθώς ξεκίνησε. Είδατε πως, με τι λόγια χρησιμοποίησε και με ποιο τρόπο έκανε αποδεκτή την παραίτηση. Αλλά από εκεί και πέρα, παρά τις δυσκολίες ή μέσα από τις δυσκολίες, αυτό το οποίο φαίνεται τώρα αυτές τις επόμενες ώρες είναι ότι μάλλον τα πράγματα είναι πιο σαφή για την πορεία της κυβέρνησης, για το που θέλει να το πάει. Και σε σχέση με την συμφωνία των Πρεσπών, αλλά και στο εσωτερικό της. Κύριε Σκουρλέτη, είναι πιο σαφή όμως, γιατί η μεγάλη εικόνα, όντως με πόνο καρδιάς είπε ο κύριος Τσίπρας ότι αποδέχτηκε την παραίτηση του κυρίου Κοντζιά. Ωστόσο, στη μεγάλη εικόνα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει αναγάγει σε κεντρική στρατηγική της τη Συμφωνία των Πρεσπών, έναν κυβερνητικό εταίρο που διαφωνεί και τελικώς αυτός που μένει στην κυβέρνηση είναι ο διαφωνών και όχι ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος σε τελική ανάλυση τη διαπραγματεύτηκε αυτή τη συμφωνία, έτσι δεν είναι? Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα ως προς το εξής. Σας παραπέμπω λίγο στα ρεπορτάζ από το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο, όπου εκεί με έναν σαφή και καθαρό τρόπο από τον Πρωθυπουργό τέθηκε ένα ζήτημα προς όλα τα παριστάμενα μέλη της κυβέρνησης. Και ιδιαίτερα απέναντι σε εκείνους που έχουν μια διαφορετική προσέγγιση στα ζητήματα της Συμφωνίας των Πρεσπών. Το ερώτημα ήταν εάν υπάρχει η πρόθεση και αν αυτή τη στιγμή κατατίθεται η δέσμευση εκ μέρους τους σε σχέση με την στήριξη της κυβέρνησης μέχρι που να ολοκληρώσει την θητεία της. Και θεωρώ ότι οι απαντήσεις που υπήρξαν, και αυτό αφορά την πλευρά των ΑΝΕΛ και του κυρίου Καμένου ιδιαίτερα, είναι σε θετική κατεύθυνση. Το γεγονός ότι πρόκειται για τον δεύτερο υπουργό μετά τον κύριο Φίλη, ο οποίος έπειτα από σύγκρουσή του με τον κύριο Καμένο βρίσκεται εκτός κυβέρνησης, δεν δίνει ένα διαφορετικό πολιτικό μήνυμα σε σχέση με το ποια είναι η πολιτική κατεύθυνση του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα αλλά και την επόμενη μέρα μετά το μνημόνιο που έχει ούτως ή άλλως τελειώσει? Δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να οδηγηθεί σε τέτοια συμπεράσματα, δηλαδή στο ότι ο κύριος Καμένος είναι αυτός ο οποίος επηρεάζει την σύνθεση του Υπουργικού Συμβουλίου. Είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις αυτές που αναφέρατε. Εμένα δεν μου είναι απολύτως κατανοητό γιατί επέλεξε τελικά να παραιτηθεί ο κύριος Κοντζιάς από τη στιγμή που είχε την πλήρη πολιτική κάλυψη ως προς τα θέματα της αρμοδιότητάς του από τον Πρωθυπουργό. Και αυτό επιβεβαιώθηκε από την επιλογή του ίδιου του Πρωθυπουργού να αναλάβει το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών και να τονίσει ότι αυτή η κίνηση ακριβώς πιστοποιεί, εξασφαλίζει την αταλάντευτη διάθεση της κυβέρνησης να ολοκληρωθεί η συμφωνία και να πάμε μέχρι τέλους. Κύριε Σκουρλέτη, όσα είπε ο Πρωθυπουργός και κυρίως ότι δεν θα ανοιχθεί διγλωσία και προσωπικές στρατηγικές, από τη στιγμή που το είπε, όπως είπε και ο ίδιος απευθυνόμενος στο και στο εσωτερικό της κυβέρνησής του, προφανώς δεν απευθυνόταν στον κύριο Κοντζιά, γιατί δεν ήρθαν στην κυβέρνησή του εκείνη την ώρα. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι αυτό είναι ένα τελευταίο μήνυμα, μια τελευταία ευκαιρία προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας? Μια προειδοποίηση, όπως θέλετε πείτε. Το βρίσκω ως συνέχεια ακριβώς αυτού που είπε στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά τώρα το είπε έξω από αυτό, μπροστά στις κάμερες, αποσαφηνίζοντας πια, αν θέλετε, και τα όρια της ανοχής που σχετίζονται με την συνοχή τελικά της ίδιας της κυβέρνησης. Δεν σεβαστές οι επιμέρους απόψεις, σεβαστές όταν μάλιστα είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό κατεθειμένες και πριν ακόμη τη συγκρότηση αυτής της κυβέρνησης εκ μέρους του κυρίου Καμένου για τα θέματα της συμφωνίας, αλλά η κυβέρνηση έχει μία πολιτική, αυτή εφαρμόζει και αυτή θα ακολουθήσει μέχρι την ολοκλήρωσή της.
Κατά συνέπεια, καταλαβαίνω ότι μας λέτε πως αυτό που είπε το πρωί ο κύριος Τζανακόπουλος, ότι όποιος δυσφορεί ή διαφωνεί κατεβαίνει από το τρένο, παραμένει στο τραπέζι, έτσι. Δεν ήταν μόνο θέμα κοτζιά. Οπωσδήποτε. Και θα έλεγα ότι είχε πολλαπλούς αποδέκτες, τουλάχιστον δύο, έτσι δεν είναι. Δεν ήταν κάτι το οποίο μέχρι τότε ο κύριος Κοντζιάς δεν είχε παραιτηθεί. Αν και παραλαμβάνω, μου είναι ακατανόητο για πολιτικούς λόγους γιατί τελικά παραιτήθηκε ο κύριος Κοντζιάς. Τώρα, επειδή θα έχετε δει προφανώς και θα έχετε ακούσει ότι υπάρχουν διάφορα σενάρια και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε σχέση με τη σταθερότητα της κυβέρνησης, με την δεδηλωμένη της στη Βουλή, με δεδομένο ότι ο κύριος Κοντζιάς είναι βουλευτής, με το Πράτο εξελέγησαν τρεις βουλευτές, ο ίδιος και άλλοι δύο, φαίνεται ότι τουλάχιστον ο κύριος Κοντζιάς και η κυρία Γενιά παραμένουν στην ίδια πολιτική γραμμή. Παραμένει σάρξεκ της αρκός του ΣΥΡΙΖΑ.